Ένας άλλος που ήξερε πολύ μπάλα και ήταν δεκάρι και ήταν καλός παίχτης κι αυτός, είναι ο τύπος που έχουμε μαζί μας. Σε πήρε τηλέφωνο πριν. Λίγη μπάλα αυτός. Λίγη μπάλα. Βέσκο, τελικά ήξερες λίγη μπάλα ή πολύ μπάλα? Εντάξει, να σας πει ο Γλέγκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ καλή παρέα. Το Μιλένκο μιλούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα μια-δύο φορές. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, σαν αδέρφια είμαστε, και να τα πούμε και μετά την εκπομπή μεταξύ. Πάντως τον πήρες πριν από την εκπομπή. Τι τον ήθελες? Κάτι να το ρωτήσω. Α, κάτι να το ρωτήσεις. Αλλά θα το ρωτήσω μετά. Θα το ρωτήσεις μετά. Ναι. Θα μας αποκαλύψει κάτι μετά. Ο Μιλένκο. Ναι. Κάτι προσωπικό του θα μας το αποκαλύψει ο ίδιος μετά, οπότε κάτσε και εσύ να το παρακολουθήσεις. Για πες μας τώρα, Βέσκο, τρομερή εμφάνιση από Ανόρθωση. Η καλύτερη φετινή, νομίζω συμφωνείτε και εσείς όλοι ότι ήταν σίγουρα καλύτερη φετινή εμφάνιση και σε κατάλληλη στιγμή, θα έλεγα, προς το τέλος του πρωταθλήματος, προς το τέλος του κυπέλου, και πραγματικά ήταν πολύ δίκαιο αποτέλεσμα, να μην πω ότι μπορούσα και ακόμα μεγαλύτερο σκορ να φύγουμε με την νίκη εχθές, και περιμένουμε ήδη Ανόρθωση και καλύτερη εμφάνιση και Τετάρτη. Αυτή η νίκη, Βέσκο, για την Ανόρθωση, εντάξει, είναι σίγουρα ένα ψυχολογικό ντοπάρισμα για την αναμέτρηση της Τετάρτης, αλλά συγκεκριμένα για το πρωτάθλημα, τι σημαίνει αυτή η νίκη? Σημαίνει πάρα πολύ μετά από αποτέλεσμα που είδαμε πριν μισή ώρα. Η διαφορά μειώθηκε, είναι στους 6 βαθμούς, και πιστεύω ότι στα 18 βαθμούς που έχουμε στο τραπέζι μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Περιμένουμε ακόμα αυριανό παιχνίδι που και ΑΕΚ μπορεί να δει πολύ δυνατά για το πρωτάθλημα, αν καταφέρει και κερδίζει το παιχνίδι, γνωρίζοντας ότι στην επόμενη αγωνιστική παίζει ΑΕΚ Απόλλωνα, που και εκεί μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, να μειωθούν και άλλοι βαθμοί, και τα έχουμε. Φοβερό πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Έλεγε πριν ο Μιλένκο, τον άκουσες, Βέσκο, ότι θέλει να βλέπει στο γήπεδο Γουάρντα, θέλει να βλέπει στο γήπεδο Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές είναι κάτι περισσότερο, νομίζω, και είναι η ερώτηση, είναι κάτι περισσότερο από το 50% της Ανόρθωσης? Όχι 50% της Ανόρθωσης. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές, εγώ είπα και σε μια άλλη εκπομπή, παγκόσμια κλάση. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τους έχουμε. Όχι στην Ανόρθωση, νομίζω στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Γιατί πραγματικά είναι δύο παίχτες που ανάφερε και ο Μιλένκο, ότι θέλουμε τέτοιους παίχτες που πραγματικά κάνουν διαφορά στο κύπελλο. Και νομίζω είναι παίκτες που κάνουν διαφορά, και αυτό φαίνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, και ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια, που πάντα λέμε ότι οι μεγάλοι παίκτες φαίνονται στα μεγάλα παιχνίδια. Και νομίζω αυτό βλέπουμε και από ένα και από τον άλλο, και πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί τους έχουμε στο πρωτάθλημα. Έχει δίκιο στο... Ο Άρταγιο Χριστοδουλόπουλος δεν είναι μόνο καλοί ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμοι, διότι ακριβώς τα δύσκολα δεν κρύβονται. Μεγάλοι παίκτες είναι για τα μεγάλα παιχνίδια. Ναι, έτσι και λένε. Είναι τώρα, το ερώτημα έχει να κάνει με το πόσο δύσκολο είναι να κρατηθείς σε ψηλούς ρυθμούς σε αυτό το τελευταίο στάδιο, με όλες τις ομάδες να είναι κοντά-κοντά. Εντάξει, δύσκολο σίγουρα είναι, αλλά είναι δύσκολο για όλες τις ομάδες. Γι' αυτό ξεχωρίζουν τέτοιοι παίχτες, ότι ειδικά σε παιχνίδια που θέλεις μια ενέργεια, θέλεις κάτι απρόβλεπτο, αυτοί δύο να σου κάνουν. Έτσι. Που ψάχνεις την λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια ακριβώς, που πιστεύω ότι δεν έχουμε πολλούς τέτοιους παίχτες. Έχουμε μεγάλους παίχτες σίγουρα στο πρωτάθλημα, έχουμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα, αλλά τέτοιο στυλ, τέτοια ποιότητα νομίζω δεν έχουμε και πάρα πολύ στο φετινό πρωτάθλημα. Βέσκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, για την παρέμβαση. Να είσαι καλά. Θα περιμένει ο Μιλένκο το τηλέφωνό σου μετά για να τα πείτε. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ευχαριστώ. Έγινε, γεια σου.